say. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. First things happen to see, you know. Always look on the right side of life. What are you going to lose? You know, you've come from nothing, you're going back to nothing. What are you lost? Nothing will come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know? Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the bright side of life. Money back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην αγαπημένη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Καλησπέρα. Μετά από διάστημα 15 ημερών απουσίας και πάλι κοντά σας. Έτσι, για να τους γλύψουμε λίγο. Έτσι, καλησπέρα, Ελπίδα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στις εκλεκτές μας προσκεκλημένες. Σήμερα θα έχουμε μια παραμυθένια εκπομπή. Γιατί οι καλεσμένοι μας έρχονται από ένα κόσμο μακρινό παραμυθένιο. Και σήμερα μας κάναν τη χάρη σήμερα να έρθουμε στην πραγματικότητα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε λίγο για παραμύθι και να ξαναπάνε μετά στον καλύτερο κόσμο που είναι. Έτσι. Να μπούμε πάλι στη ρουτίνα. Στο φανταστικό σας κόσμο πάλι να μπείτε. Έτσι. Ήρθετε λίγο για εμάς και θα ξαναπάτε στο φανταστικό σας κόσμο για να κάνετε και άλλα παιδιά χαρούμενα. Λοιπόν, είστε καταρχάς να πούμε ότι έχουμε κοντά μας. Θα ξεκινήσω από σένα, επειδή ξεκινήσω όλη αυτή τη δουλειά. Και την έχουμε παρουσιάσει κιόλας. Έτσι, και την έχουμε παρουσιάσει. Την Άρτεμις Ζωγανά. Και έχουμε και την κυρία Άννα Λιφραγκή. Η Άρτεμις Ζωγανά έχει δημιουργήσει την Ακαδημία Παραμυθιού. Ένα πολύ ωραίο site που αντιστοιχεί σε ένα πολυχώρο εκπληκτικό, που θα μας τα πει. Και η κυρία Λιφραγκή, που είναι εκπαιδευτικός. Θα μου επιτρέψει, γιατί είναι με τους αγαπημένους και με τους δύο αγαπημένους μου χώρους. Είναι και εκπαιδευτικός, είναι και θεατράνθρωπος, καλά το λέω, άνθρωπος. Δεν θα έλεγα θεατράνθρωπος, απλά έχω σπουδάσει εφήγηση παραμυθιού και ασχολούμαι χρόνια με τη μελέτη παραμυθιών και μύθων και από την ψυχολογική τους πλευρά, δηλαδή τι προσφέρουν. Υποστηρικτικά, ψυχολογικά τα παραμύθια, η παιδαγωγική και η ψυχολογική τους αξιοποίηση. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Και είναι μαζί μας στην Ακαδημία Παραμυθιού η Άννα. Είχα την τιμή να την γνωρίσω από τους πρώτους συνεργάτες.
παραμυθιού και προχωράμε μαζί, βαδίζουμε μαζί για να στήσουμε αυτό που λέγεται Ακαδημία Παραμυθιού Μύθαρος. Πες μας λοιπόν, τι είναι μύθαρος. Έτσι λοιπόν γίνεται και σύνδεση μεταξύ των δυο σας και ήθελα να ρωτήσω. Αυτό, θα μας τα πεις. Αυτό ακριβώς. Τι είναι μύθαρος, πώς δημιουργήθηκε η όλη ιδέα. Ναι. Και φτάσαμε στο. Ψάχνοντας λίγο την ονομασία, στάθηκα σε μία αρχή που κάποτε χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ παλιά για να ξεκινήσουν τα παραμύθια. Mm-hmm. Παραμύθι μύθαρος και λέγαμε μύθαρος και στάθηκα στο όνομα μύθαρος. Παραμύθι μας το πει καλμία. Παραμύθι μύθαρος και κοιλιά μου πίθαρος. Πίθαρος. Και έτσι μου άρεσε πάρα πολύ και με το Ακαδημία Παραμυθιού ήθελα λίγο να το στολίσω πιο μαγευτικά βάρδας και τη λέξη μύθαρος. Έτσι βγήκε η επωνυμία. Πόσο καιρό τώρα υπάρχει αυτό? Αυτό έχουμε ξεκινήσει από τις 20 Οκτωβρίου του 2013, ένας χρόνος. Κλείσαμε έναν χρόνο στις 20 Οκτωβρίου. Μπράβο. Και δόξα στον Θεό έχουν γίνει αρκετά πράγματα και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς, ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος ευαισθητοποιείται, επικοινωνεί μαζί μας, θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, έρχονται άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν για να στηθεί αυτό. Και φαντάζομαι και σε πλαίσιο σχολείων οργανωμένων και σε πλαίσιο. Σε πλαίσιο πρώτων συνεργατών που άνθρωποι ήρθαν μόνοι τους που θέλουν να βοηθήσουν για να βοηθήσουν αυτό. Φέτος ανοιχτήκαμε στα σχολεία, στα δημοτικά κυρίως και στους παιδικούς σταθμούς και βλέπουμε κάποια ευαισθητοποίηση απέναντι τους. Έχουν έρθει στο Μύθαρο, έχουν γίνει παραμύθια, έχουν γίνει διάφορες δραστηριότητες. Και επίσης και στον κόσμο στα σεμινάρια που γίνονται για τις μεγάλες ηλικίες, για τους ενήλικες. Από ήχο μας την τάξη. Θέρμα είναι, θέρμα. Και για τα παιδιά επίσης. Ναι. Και για τα παιδιά επίσης βλέπω οι γονείς να ευαισθητοποιούνται κατά κάποιο τρόπο, γιατί λίγο το παραμύθι το βλέπω κάπως. Το βλέπουν κάτι σαν παροχημένο πια. Όχι παροχημένο, ίσως δεν έχει την πραγματική ουσία ακόμα. Στον κόσμο, δεν έχει πραγματική ουσία ενσταλλαχτεί του παραμύθιου μέσα στον κόσμο. Έτσι είναι ένα παραμύθι για παιδιά, παραμυθάκι. Το προσπερνάνε κάπως έτσι. Κι όμως παραμύθι είναι θέμα των ζώων, έτσι. Παραμύθι είναι μικρός πρίγκιπας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας όμως να ισχυροποιήσουμε πάλι το παραμύθι, έτσι δεν είναι, Άννα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το παραμύθι έχει παρεξηγηθεί πλέον. Ενώ παλιότερα, μέχρι το 19ο αιώνα, ήταν το πρώτο μυθιστόρημα που είχε η ανθρωπότητα, οι μύθοι και τα παραμύθια, αυτό έκαναν ότι κάνουν τώρα τα μυθιστορήματα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που αναπτύχθηκε το μυθιστόρημα, οι ενήλικοι άρχισαν να περιφρονούν το παραμύθι και τους μύθους και να το σπρώχνουν προς τις μικρότερες ηλικίες. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα, ακόμα και τα παιδιά από τρίτη, τετάρτη δημοτικού φαίνεται ότι το περιφρονούν, γιατί λένε ότι εγώ δεν είμαι, έχω μεγαλώσει και δεν είναι πια η ηλικία μου να ακούω παραμύθια. Αυτό δυστυχώς τους το περνάει, βέβαια. Για να συμπληρώσω αυτό που λέτε, κυρία Λεφρακή, συγγνώμη που σας διακόπτω, τα παιδιά δυστυχώς αντιδρούν σε ό,τι έχει να κάνει με το λόγο. Είτε έχει να κάνει με την παραγωγή λόγου, είτε έχει να κάνει με την κατανόηση λόγου, είναι αρνητικά προς την έκταση οποιοδήποτε κειμένου. Πολλές φορές μέχρι και παραμυθιού, πολλές φορές μέχρι και κόμικ. Λέω στους γονείς, ας διαβάσουν στο κόμικ. Με το που βλέπουν ένα κείμενο και πρέπει να συγκεντρωθούν σε αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη διάσταση προσοχής, κατευθείαν αντιδρούν. Όταν το ακούν όμως. Όταν το ακούν διαφορετικά. Όταν το ακούν είναι διαφορετικά. Για να το δουν διαδραστικά. Ναι, να ξέρουμε ότι αρχικά όλες οι ιστορίες ξεκίνησαν από την προϊστορική εποχή όταν δεν υπήρχε γραφή. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν συνηθισμένοι περισσότερο να ακούμε και λιγότερο να διαβάζουμε. Mm-hmm. Και τα παιδιά ακόμα βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο. Τους αρέσει να ακούν περισσότερο από ό,τι να διαβάζουν, γιατί άλλες είναι οι λειτουργίες του εγκεφάλου όταν ακούμε κάτι. Και άλλες λειτουργίες απαιτούνται για να διαβάσουμε ή να γράψουμε. Και πόσο μάλλον να γράψουμε. Βεβαίως. Εγώ έχω συναντήσει παιδιά που μιλάνε και έχουν πάρα πολύ καλές ιδέες και όταν βρεθούν μπροστά σε μια κόλλα χαρτί και πρέπει να τις καταγράψουν τις ιδέες αυτές, διστάζουν και τι να γράψω. Τέτοιο είναι στη σχολική πραγματικότητα, στο πλαίσιο της εξέτασης ή οτιδήποτε, τα ξέρουν. Μπορεί να τα δεις στο διάλειμμα να σου πει ένα παγκάκι να στα πούν τέλεια, μέσα την ώρα της διαδικασίας κόμπλα. Δεν έχουμε συνηθίσει κιόλας. Αυτό είναι και η εποχή της εικόνας που
είναι πιο εύκολο να βλέπουν και να ακούνε παρά να γράφουν και να σκέφτονται. Είναι και αυτό... Γιατί είναι παθητικότητα. Ναι, το ναι. Ακούω και η εικόνα που μου δίνει ο άλλος, που είναι η δική του εικόνα και όχι η δική μου φαντασία, με κάνει παθητικό εμένα. Μου το έχει σερβιρισμένο και μασημένο, περασμένο από το μήλο. Ενώ το να το ακούσω χωρίς να έχω εικόνα, πρέπει να δημιουργήσω εγώ τις δικές μου νοητικές εικόνες. Και αυτό προϋποθέτει ότι δουλεύει το μυαλό μου. Ναι. Πείτε μας λίγο, θα καταφέρω να μας πείτε και εσείς τι λίγα λόγια εσάς που συνεργάζεστε με τον Μύθαρο. Γιατί είμαι σίγουρη για να επιλέξει η Άρτεμη εσάς, σίγουρα κάποιος λόγος υπάρχει και σας εμπιστεύτηκε και έχετε να δώσετε πολλά. Πείτε μας λίγο για αυτό που κάνετε εσείς και γενικά για τα σεμινάρια που κάνετε όλες σιγά σιγά για να καταλήξουμε. Ναι, να το ξετυλίξουμε έτσι αυτό το παραμυθάνιο κουβάρι. Λοιπόν. Εγώ στο Μύθαρο κάνω δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα σεμινάριο για ενήλικες και το άλλο είναι ένα εργαστήριο για παιδιά. Το σεμινάριο για τους ενήλικες αφορά τη μελέτη παράλληλων μύθων και παραμυθιών. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι παγκοσμίως υπάρχουν μοτίβα που μοιάζουν και εμφανίζονται είτε σε παραμύθια είτε σε μύθους ή σε ιστορίες και αυτά τα μελετάμε για να δούμε, θέλουμε να αγγίξουμε λίγο την εξέλιξη της σκέψης του ανθρώπου από τότε που βγήκε από την τελείως τη ζωική του κατάσταση και άρχισε να αναπτύσσει την συνειδητότητα και την νοημοσύνη του. Γιατί η σκέψη έχει μία εξελικτική πορεία που ξεκίνησε από τη μαγεία, πήγε στη θρησκεία και τώρα είμαστε στην επιστήμη. Ναι. Όμως, μέσα στις ιστορίες του μπορεί να φανεί, αν το ψάξουμε, η εξελικτική πορεία της σκέψης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ξέρουμε όλοι το παραμύθι της Ταυτοκούτας. Mm-hmm. Πολύ γνωστό, αγαπημένο παραμύθι. Βγαίνω από τη ζωή. Ναι. Λοιπόν, καθημερινό. Η Ταυτοκούτα, λοιπόν, έχει πάνω από 350 παραλλαγές παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Μιλάμε, η πρώτη καταγραφή του παραμυθιού βρίσκεται τον 9ο αιώνα μετά Χριστό στην Κίνα. Υπάρχει πρώτη καταγραφή. Στην Κίνα. Ναι, ναι, η καταγραφή γραμμένο, έτσι, όχι... Ναι, οπωσδήποτε υπήρχαν πιο πριν. Ναι. Τώρα, η Σταυτοπούτα αποτελείται από δύο βασικά μοτίβα. Mm-hmm. Το ένα της μοτίβο, το γοβάκι, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο παπούτσι που ξεχάστηκε στις σκάλες και το βρήκε ο πρίγκιπας, υπάρχει στην ιστορία που μας αναφέρει ο Στράβωνας για μια Ελληνίδα θρακιώτισσα, τη Ροδόπιδα. Ροδόπης σημαίνει ροδομάγουλη. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα που την έπιασαν οι πειρατές, την πούλησαν σκλάβα, την στείλανε, ο κύριός της την έστειλε, έφτασε μέχρι την Αίγυπτο, την έκανε εταίρα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή, όταν βρισκόταν στην Αίγυπτο, έκανε μπάνιο στη θάλασσα. Και ένας αητός όρμησε και άρπαξε το ένα της σανδάλι, το οποίο σανδάλι ήταν πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένο, πολύ ακριβώς. Λεπτό, ναι, ήταν ακριβό και με πολύτιμους λίθους και επειδή γυάλιζε, φαίνεται στον αητό άρεσε, το άρπαξε το σανδάλι και πετώντας έφτασε μέχρι εκεί σε μια μεγάλη πλατεία όπου ο Φαραώ, ο ψαμίτιχος, δίκαζε έξω και το άφησε να πέσει πάνω στα πόδια του, πάνω στα γόνατά του. Ο ψαμίτιχος, βλέποντας το όμορφο σανδάλι... Να και βασιλιάς, ας πούμε, πρέγκιπας, έτσι. Ναι. Εννοείται, ναι. Βλέποντας πόσο ωραίο σανδάλι είναι, φαντάστηκε ότι θα ήταν ωραίο και το πόδι έτσι, που θα φορούσε αυτό το σανδάλι. Έτσι. Και βάλτε παγωγική, παγωγική την ιδιοκτήτρια του σανδαλιού. Φοβερό, φοβερό. Την οποία βρήκε
Και την ερωτεύτηκε, την παντρεύτηκε, λένε τώρα. Αυτό είναι μια. Έτσι, η Ροδόπης ήταν, φαίνεται, πραγματικό πρόσωπο. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία που πλάστηκε γύρω ναι, από καλά. Το όνομα. Μαζίστηκε σε αυτό. Ναι. Πάρα πολύ. Οπότε ναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μοτίβο με το γοβάκι της Ταυτοπούτας υπήρχε από τον 5ο-6ο π.Χ. αιώνα. Ναι. Γιατί τότε έζησε η Ροδόπης. Και πόσες ιστορίες της βίβλου, έτσι, της Παλαιάς Διαθήκης, ας πούμε, έχουν την ελληνική τους... Το κουτί της Πανδώρας, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Παρόμοιες ναι, με την κυβωτόνια. Έχουμε παράλληλους μύθους, εγώ τα λέω παράλληλοι. Ναι, αυτό που λέτε με τους παράλληλους μύθους, λοιπόν, μας το εξηγείτε κάπως περισσότερο. Το... ότι είναι, μοιάζουν πάρα πολύ μύθοι μας, λέτε, δική μας με τον... Ναι. Τι είναι αυτό τελικά? Είναι ίσως η ανάγκη του ανθρώπου για κάποια πράγματα που είναι κοινή, που είναι κοινή mm-hmm. και δημιουργεί ιστορίες που μοιάζουν. Οπωσδήποτε υπάρχουν και οι επιδράσεις, ας πούμε η παραλλαγή της Ταυτοπούτας των Ινδιάνων είναι επίδραση από τη δυτική κουλτούρα. Εκείνοι όμως πήρανε το παραμύθι αυτό και το φέρανε στα μέτρα τους. Έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι δεν παίρνουν αυτούσιο κάτι και δεν το αφήνουν έτσι όπως το παίρνουν οι διάφοροι λαοί, αλλά το εμπλουτίζουν με το δικό τους πολιτισμό και τα δικά τους πιστεύω και τις δικές τους πεπιθήσεις και συνήθειες. Περνάει και ένας πολιτισμός. Και μάλιστα στην Αμερική γίνεται μάθημα στα σχολεία με τέτοια παραμύθια, η Σταυτοπούτα είναι ένα από τα παραμύθια που τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Μέσα δηλαδή από τα παραμύθια αυτά που μοιάζουν μεταξύ τους, θα δουν τις διαφορές που έχουν και τι πολιτιστικά στοιχεία υπάρχουν μέσα σε αυτά. Και στο πλαίσιο της παγκόσμιας... γειτονιά, ναι. παγκοσμιοποίηση και ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε ισχύει και σε επίπεδο θρησκείων. Δηλαδή, ο χριστιανισμός, ας πούμε, ως μια θρησκεία με 12 μαθητές, ο αριθμός 12 ή έναν ηγέτη κήρυκα, ο οποίος είχε το τέλος του Ιησού, έχει συναντηθεί και σε άλλες θρησκείες ναι, της Μέσης Ανατολής, αρκετά πριν τον χριστιανισμό. Έτσι, και σε Ινδία και σε ναι. Μέση Ανατολή. Ναι. Ακριβώς για τους λόγους που εξηγήσατε και για τους. Ναι, γιατί είναι ανάγκες ανθρώπινες οι οποίες ξεκινούν να από κάπου, εξελίσσονται, αλλά περνάνε και πλέον έχουν γίνει βιώματα που δεν μπορούν εύκολα να τα αφήσουμε. Μεταμορφώνονται, θα έλεγα, όπως μεταμορφώνεται ο ήρωας του παραμυθιού σε κάτι άλλο, έτσι μαγικά, μεταμορφώνονται και αυτά. Αυτό αλλά μένουν κοντά μας. Μένουν. Ναι. Αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον, με τους συμβολισμούς των παραμυθιών, όπως μεταμόρφωση είναι κάτι κλασικό. Mm-hmm. Είναι ένα, πώς το λένε, το χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Ναι. Αυτό με το Πόπουλο και την Πριγκίψη, όλα αυτά, μπορούμε, επειδή είστε και ασχολείστε και με την ψυχολογία και τη συμβουλευτική, θέλετε να μας πείτε λίγο για μερικά παραμύθια και τους συμβολισμούς τους που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα και τι παίζει τώρα με όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Μέσα στα παραμύθια υπάρχουν αρχέτυπα τα οποία είναι οι πρώτες εντυπώσεις που είχαμε ως ανθρωπότητα από κάποια γεγονότα. Mm-hmm. Μας έχουν μείνει, μας έχουν εντυπωθεί και αυτά απεικονίζονται με σύμβολα. Αφού έχουμε λοιπόν μείνει, έχουμε αναφέρει τη Σταυτοπούτα, για να μην πάμε σε άλλο παραμύθι, ναι. Όχι, και άλλο κλασικό. Αν μπορείτε να μας πείτε τις προεκτάσεις του, εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάθε ένα παραμύθι έχει προέκταση, τη δική του προέκταση. Βεβαίως. Σαφώς. Μια διάσταση που δεν είχαμε ίσως σκεφτεί. Ναι, έχει μια διάσταση η οποία μπορεί να αναγνωστεί κάθε μύθος, κάθε λαϊκό παραμύθι μπορεί να έχει 2-3 αναγνώσεις. Από άποψη αλληγορίας, από άποψη πνευματική. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε τα κλασικά παραμύθια που το έχει ναι. διαβάσει και ναι. λοιπόν, ο κ. Σκουβίτσα, η Σταυτοπούτα και ο Νάτη. Αυτά τα τρία κλασικά, έτσι. Μάλιστα. Τι είναι αυτά τα υπόγεια ψυχαναλυτικά στοιχεία που μας περνάνε? Αυτό θέλω και πράγμα, θα δείτε πώς θα σας ρωτήσω. Ναι, εγώ ναι. το ρώτησα. Έτσι, λοιπόν, ναι. Έχουν πια τόσο σκοτεινές τους προεκτάσεις και τα... Αυτά τα τρία έχουν τόσο πολύ αναλυθεί και έχουν 500 ερμηνείες, αυτά.
σατυρικές εκδοχές και διάφορες άλλες εκδοχές. Μέχρι και κανονική ταινία, είναι κοκκινό σκουφίτσα, έτσι. Ναι, με... ναι, όλα. Όλα. Έκανε όλε τι εκδοχέ. Ταινίες, έτσι. Μα περισσότερε ταινίε μαζί μέσα. Όχι, κάθε κοκκινό σκουφίτσα είναι θρίλερ. Όχι, δεν μιλάω έτσι. Μην το βλέπει που έχουν πάρει. Οι περισσότερε ταινίε που βλέπουμε είναι βασισμένε σε αυτό το μύθο. Σύγχρονη ιστορία, μεν. Α, κατάλαβα τη λέξη. Ναι, ναι, ναι. Το πριγκιπόπουλο, α πούμε. Αυτό είναι κλασικό. Η εποχή. Τη μουσουλάκη ήταν έτσι. Πολύ μοντέρνα στα χτωπούθρα. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω τώρα, τα παραμύθια μιλάνε για την πορεία ενός ηρώα ή μιας ηρωίδας. Mm-hmm. Η πορεία είναι η εξέλιξή του από μία περίοδο της ζωής του μέχρι κάποια άλλη περίοδο. Αν το πάρουμε από ψυχολογικής απόψεως, σίγουρα, όταν γεννιόμαστε, περνάμε από διάφορα στάδια εξέλιξης μέχρι να ενηλικιωθούμε. Mm-hmm. Αλλά και που θα ενηλικιωθούμε, πάλι περνάμε από κάποια στάδια. Τα στάδια αυτά έχουν βρεθεί διάφορα. Έχει βρεθεί ο Φρόιντ, έχει βρεθεί ο Πιαζέ. Ο καθένας έχει χωρίσει, τέλος πάντων, και έχει πει τη θεωρία του για κάθε στάδιο. Λίγο πολύ όμως, εάν δείτε τις ηλικίες, συμπίπτουν οι ηλικίες από 0 μέχρι 1,5 χρόνο, από 2 μέχρι 2,5, θα συμβεί αυτό. Ναι. Και αυτά είναι παρατηρήσεις, ναι, είναι παρατηρήσεις, καθώς μεγαλώνει το παιδί, θα πρέπει να κατακτήσει κάποιες καινούργιες ικανότητες. Δηλαδή, όταν το μωρό γεννιέται, σαφώς δεν μπορεί να πιάσει αυτό το φύλλο χαρτί. Mm-hmm. Δεν μπορεί, δεν έχει την ικανότητα στα δάχτυλα. Αυτή θα την αποκτήσει αργότερα. Ή δεν έχει την ικανότητα να κατανοήσει ότι αν εγώ κρύψω αυτό από πίσω μου, αυτό δεν έχει χαθεί, αλλά είναι κρυμμένο. Αυτό δεν το κατανοεί μέχρι τους 16 μήνες. Για να περάσει τα εξελικτικά αυτά στάδια, και νοητικά και σωματικά, έτσι, μεγαλώνει και το σώμα μαζί. Mm-hmm. Και το ταλαιπωρεί το παιδί, δεν είναι το ταλαιπωρεί. Έχει να κατακτήσει πράγματα που είναι και επικίνδυνα. Αυτή η εξελικτική πορεία εμφανίζεται μέσα στα παραμύθια. Ας πούμε, η κόκκινη σκουφίτσα έπρεπε να κατακτήσει την ικανότητα να περάσει το δάσος. Να οριμάσει, Ναι, μόνη της, mm-hmm. για να πάει από τη μαμά της στη γιαγιά της, μόνη της, να μην φύγει από το δρόμο, γιατί αν έφευγε από το δρόμο, έστω και για να μαζέψει τα λουλουδάκια, έτσι, όχι για... Ναι. Θα βρίσκει τον πελάτη. Και έπρεπε να πάει κατευθείαν. Αυτή ήταν η εντολή της μαμάς. Θα πας κατευθείαν και δεν θα φύγεις από τον δρόμο σου. Κατευθείαν στη γιαγιά. Όμως, επειδή έφυγε και την παράκουσε τη μητέρα, και όλοι φεύγουμε, όλοι ξεφεύγουμε, και μάλλον πρέπει να ξεφύγουμε κιόλα για να έχουμε και την εμπειρία της δυσκολίας. Και τη συνειδητοποίηση τη νομοτέλεια, ναι, τη κάθε επιλογή. Εννοείται. Έπρεπε να την αντιμετωπίσει τελικά το λύκο. Να τον βρει στον δρόμο τη. Εντάξει, την πρώτη φορά την έφαγε. Κάποια στιγμή θα την αποβάλει. Κάποια στιγμή, ναι, εντάξει, την έφαγε. Κάποιε παραλλαγέ παραμυθιού. Τρώγεται αυτή, δεν τρώγεται, ξέρεις. Ναι, κάποιε παραλλαγέ παραμυθιού τη. Τη βγάζουν από την κοιλιά του λύκου και από τότε έμαθε, βέβαια, η κόκκινη σκουφίτσα να μην εμπιστεύεται το λύκο. Αυτό είναι κάτι πολύ ανθρώπινο. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε. Συνήθως ο ήρωας περνάει από τέτοιες καταστάσεις. Ναι, οπότε είναι αυτό το πράγμα του. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουν αυτά τα διδακτικά, ψυχαναλυτικά της, ναι, ορίμασης της αρχής. Αλλά τα περνάνε στα παιδιά με έναν τρόπο που το παιδί του κατανοεί. Αυτό απλό. Ναι. Δεν είναι διδακτικός ο τρόπος. Γιατί... Τα παιδιά δεν θέλουν διδακτισμό, ναι, στο παραμύθι. Έχουν τόσο έτσι και αλλιώς άπλετο, ναι, γύρω τους. Ναι. Δηλαδή, το παραμύθι, αν, ναι, αν πει στο παιδί μη, ναι, το μη εννοείται σίγουρα... το προκαλέσει. Ρε. Μόνο σε ανώτο είναι ωραίο. Ναι. Πάμε στην Ακαδημία να πούμε, ναι, κάποια πράγματα. Λοιπόν, να κάνουμε και δυνατά και αντέχουμε.
να βάλουμε λίγο μουσικούλα. Να βάλουμε λίγο μουσικούλα και να πούμε, γιατί έχω, να πούμε πολλά για την Ακαδημία, βεβαίως. Να πάρει τις ανάσες της και η κυρία Λεφρακή και πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο την Αρτεμή μας. Ωραία, πάμε να πάρουμε την Αρτεμή και μετά πάμε στη θεά του κυνηγιού. Φαντάζομαι να έχει έρθει οπλισμένη η θεά του κυνηγιού. Τώρα, τι, να είναι φαντάζομαι να έχει έρθει οπλισμένη. Να συνεχίσουμε με τις δύο εξαιρετικές κυρίες που έχουμε σήμερα, τις παραμυθένιες. Εγώ θα ήθελα να πω απλώς ότι όλα αυτά που ανέφερε η Άννα είναι ένας τομέας που γίνεται στο Πίθαρο, που είναι η μελέτη του λαϊκού παραμυθιού και όλα αυτά αναφέρονται κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και μια άλλη δραστηριότητα που είναι η τέχνη να γράφει ιστορίες. Δηλαδή όλοι μας έχουμε την ανάγκη να εκφραστούμε στο χαρτί, να μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν. Μέσα από αυτό το σεμινάριο μπορεί κάποιος ή να διορθώσει ή να βγάλει από μέσα του που ακόμα δεν το είχε αισθανθεί λόγια, κουβέντες που να είναι τυπωμένα πάνω στο χαρτί. Mm-hmm. Τη δραστηριότητα αυτή την κάνει η κυρία Αργύρο Πιπίνη, η οποία είναι συγγραφέας και ηθοποιός και πέρυσι είχαμε ξεκινήσει και φέτος πάλι η δραστηριότητα αυτή έχει ξεκινήσει και γίνεται. Πολύ ωραία. Τι άλλα κάνε τώρα. Επίσης, μία άλλη δραστηριότητα είναι και πολύ ιδιαίτερη η φιλοσοφία για παιδιά, αλλά απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς. Ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο, που εδώ δεν θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά να μάθουν για τους φιλοσόφους, αλλά τον τρόπο τους σκέπτεστε. Δηλαδή, τι περιλαμβάνει αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα σεμινάριο που βασίζεται σε δύο άξονες. Γίνεται μια εισαγωγή στη φιλοσοφία, και στη φιλοσοφία για παιδιά και με βιωματικές δραστηριότητες
προσπαθούμε να δείξουμε στους δασκάλους πώς θα το μεταδώσουν στα παιδιά, πώς θα μεταδώσουν στα παιδιά τον τρόπο που θα σκέφτονται για να αναλύουν κάποια πράγματα ή ακόμα βλέποντας κάτι, αμέσως να γίνεται μια... η σκέψη τους να ενεργοποιείται, να μην είναι πια αυτή η παθητικότητα, να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν πιο διαδραστικά μέσα στην τάξη, αυτά που ακούνε, ή ακόμα επιθυντική κριτική στάση. Είναι για το δημοτικό. Δημοτικό, ε. Είναι για το δημοτικό. Ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς και ήδη αυτό έχει ξεκινήσει. Και με τους εκπαιδευτικούς που μιλήσαμε έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ και μου είπαν κιόλας ότι τους έχει λύσει και τα χέρια στο σχολείο. Δηλαδή, μέσα από κάποιες πρακτικές, τις οποίες έχουν υιοθετήσει από αυτό το σεμινάριο, μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα απέναντι στα παιδιά και να είναι κοιτάξει. Σαν παιδαγωγικό εργαλείο, δηλαδή, που χρησιμοποιήσαν. Οπότε έχει ξεκινήσει και αυτό το σεμινάριο. Επίσης, πέρυσι πήγαν πολύ καλά για τη γραφή παραμυθιού για παιδιά. Η γραφή παραμυθιού. Ναι, που είναι παιδιά που μαθαίνουν να γράφουν παραμύθι. Mm-hmm. Και έχουμε βγάλει και ένα παραμύθι από αυτή την ομάδα που πιστεύω τελειώνοντας εκπομπή να μπορέσουμε να διαβάσουμε έτσι ένα απόσπασμα. Εννοείται. Βεβαίως. Πολύ καλά. Τα παιδιά έχουν αγαπήσει πάρα πολύ αυτή τη δραστηριότητα. Και αναφορές παιδιών ότι είναι οι αψηρότερες στιγμές μες στη βδομάδα. Να. Που είμαστε. Εδώ και μαθαίνουμε. Τα παιδιά περνάνε σκληρή ρουτίνα και ίσως να σκληρότερη και από τους ενηλίκους, έτσι. Και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα, βέβαια, το να ακούς κάποια παιδιά να σου λένε αυτό. Κάπου λίγο. Και επίσης ξεκινάει και η χρονογνωσία με τον κύριο Παπαδάτο, θα ξεκινήσει τώρα 7 Νοεμβρίου, που αφορά ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων, πάλι για εκπαιδευτικούς, αλλά όχι μόνο. Λογοτεχνικών, όχι βιβλίων. Όχι, όχι. Ναι. Μυθιστόρημα, παραμύθι, ανάλογα τι θα επιλέξουν στα σεμινάρια τα οποία θα κάνουν. Αυτό το τι που λες και ανάγνωσης είναι ανοιχτό στο κοινό, έχει κάποιο κόστος. Όχι, έχει κάποιο κόστος. Έχει, αλλά είναι πολύ μικρό, να φανταστείτε, είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, όλα τα σεμινάρια είναι 3 ώρα. Είναι 50 ευρώ συνολικά το κόστος συμμετοχής. Συμβολική. Μιλάμε, συμβολική, είναι μια φιλική συμμετοχή. 50 ευρώ εννοείς πιότατο, κάθε σεμινάριο. Όχι, όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Όλα τα σεμινάρια. Όλη η σεζόν. Η φιλανομοσία. Το σεμινάριο της Άννας είναι στα 80 ευρώ. Όλο όμως το σεμινάριο. Που είναι τρίμηνο το δικό σας, τι είναι. Τετράμινο τι είναι. Όχι, είναι πολύμηνο. Δηλαδή, θα φτάσουμε μέχρι ίσως το Μάρτιο, θα φτάσουμε. Οπότε το κόστος αυτό πάει με το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Όχι, μία δεν είναι. Ναι. Και φάπαξε, φάπαξε. Μπορεί βέβαια κάποιος που συμμετέχει να μην έχει προς Θεού, αλλά μέσα στη χρονική περίοδο που γίνεται το σεμινάριο, μπορεί ο καθένας να ρυθμίσει το κόστος, τη δαπάνη που θέλει να έχει κάθε μήνα. Να γίνει κάποιος σαν διακανονισμός, ας πούμε. Ναι, πολύ ανοιχτά, όμως πολύ ελεύθερα, μπορεί και στο τέλος το σεμινάριο. Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ανοιχτά, δεν είμαστε τόσο. Ναι. Και για τους μικρούς μας φίλους, έχουμε την καμαρούλα γεμάτη παραμύθια της νηπιακής ηλικίας, ναι, που γίνονται πάρα πολλά διαδραστικά, με παιχνίδια, αφηγήσεις βέβαια, αλλά όχι αφηγήσεις το παιδί να ακούει, δεν συμμετέχει και αυτό. Και επίσης ξεκινάει τώρα μια προσπάθεια για το παραμύθι που χορεύει, που εκεί πια δεν έχουμε αφήγηση καν, απλώς το σώμα μας το ίδιο μας μιλάει, μας πλάθει το σώμα μας τα παραμύθια. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γλώσσα του σώματος. Γλώσσα του σώματος, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δραστηριότητα που θα ξεκινήσει από τις 7 Νοεμβρίου. Και τι ακριβώς είναι αυτό, και η κίνηση. Ναι, ναι, ναι. Παραμύθι με κίνηση. Κυρία Ζουράρη Μαρία. Α, ωραία. Και ήθελα να σας πω ακόμα και στο μύθο ότι μπορούμε να αναλάβουμε και κάποια πάρτι, δεν θα έλεγα. Αν κάποιο παιδί θέλει να έχει. Συγκεντρώσεις. Ναι, να κάνει τα γενέθλιά σου σε εμάς ή τη γιορτή του. Πάλι όμως με. Πολύ καλύτερα από το να είναι σε ένα παιδότοπο, ας πούμε. Με θεματική πάντα αναφορά, κάποιο παραμύθι το οποίο συμμετέχουν και τα παιδιά, αλλά όχι χαοτικά. Το δημιούργημα μαζί. Συμμετοχικά. Συμμετοχικά. Ναι, και με παιχνίδια, αλλά δεν είναι τα φουσκωτά, δεν είναι τα μπαλόνια. Είναι συντελώς πιο ήπια βάση και πιο ουσιαστική. Χρησιμοποιείτε καθόλου τεχνολογία στην αφήγηση ή στην... Όχι, έτσι. Μπορούμε, αλλά μέχρι στιγμής είμαστε της άποψης να φύγουμε λίγο από την εικόνα. Όσο γίνεται να βάλουμε τη φαντασία μας, να λειτουργήσει και το μυαλό μας πιο αυτό δυναμικά.
Γιατί η παθητικότητα είναι τον κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας. Και για μικρούς και για μεγάλους. Όπως λέγεις, το μικρό πρίγκιπα, όταν δεν μπορούμε να δούμε τους ελέφαντες μέσα στους βόες, τότε πάνε να πει πως έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε μεγαλώσει. Για γονείς υπάρχει κάτι. Όλα αυτά τα σεμινάρια που είπα είναι για μεγάλους. Άρα και για γονείς. Και για μεγάλους. Και ο γονέας λοιπόν μπορεί να. Τώρα το Γενάρη ακόμα δεν μάθει. Μεγάλη, αλλά θα το βγάλουμε και αυτό. Θα είναι ένα σεμινάριο που θα λέει μαμά, μπαμπά, έλα να παίξουμε μαζί. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τους γονείς να μάθουν πώς να επικοινωνούν όσο γίνεται πιο γλυκά, θα έλεγα, σε ροκά με το παιδί τους, να παίξουν μαζί. Κάποια, ναι. Να κάνουν δηλαδή κάτι με το. Είναι για γονείς και παιδιά μαζί. Ναι, για γονείς και παιδιά μαζί. Και τα δύο τελευταίες, τις δύο τελευταίες συναντήσεις θα φέρουν και τα παιδιά τους μαζί. Αυτό όμως θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο. Θα μου πεις αυτό να ναι, το. Ναι. Θα ξαναπούμε αυτά. Ναι. Και ακόμα είναι και τα σχολικά προγράμματα τα οποία έχουμε. Αυτό ως εκπαιδευτικός, ας πούμε, φερνώντας την τάξη μου. Έρχονται σχολεία. Τι θα δουν οι μαθητές μου, τι θα κάνουν. Ένα σχολικό πρόγραμμα είναι το οποίο είχε αναλάβει άνετο φτερό το άλογο. Θα μας το πει σε λίγο. Ναι. Ναι. Επίσης έχουμε πάλι τη γραφή παραμυθιού, που της προάλλης είχε έρθει το δημοτικό των Σεπολίων, το 51 το δημοτικό. Μάλιστα. Και τους άρεσε πάρα πολύ. Μέσα από την ομάδα βγήκε μια ιστορία, βγήκε ένα παραμύθι. Επίσης έχουμε και Όταν οι εικόνες μιλούν, ένα άλλο σχολικό πρόγραμμα που μου είπες και πριν ακόμα την εκπομπή ότι ασχολείσαι με εικόνα, δηλαδή τους δείχνεις ιστορία. Ναι, ναι, κάπως έτσι είναι. Και τώρα έχουμε το φίλημα του Λίτρα, έχουμε διαλέξει ως... Ναι, ναι, το διάβασα, το διάβασα και στο site που το έχετε. Και επίσης πάλι, αλλά διστακτικά δεν βλέπουμε ενδιαφέρον, η φιλοσοφία για παιδιά. Δηλαδή να έρθουν τάξεις για να κάνουμε αυτό το σεμινάριο που ανέφερα που είναι για τους εκπαιδευτικούς, να γίνει άμεσα στα παιδιά. Βέβαια, είναι λίγο η παιδευτική διστακτική, ακόμα δεν εξοικειωμένη. Δεν το ξέρουν, δεν βλέπουμε έτσι μια. Μπορεί να μείνω και ιδιαίτερα πεπαιδευμένη, για να το πω έτσι. Ενώ για να μην βλογήσω τα γένια μας. Μπορεί απλά να μην γνωρίζουν τι είναι όλο αυτό και άσε μωρέ. Μην νομίζεις ότι δεν υπάρχει και μια τέτοια ομάδα. Πολύ. Να μην το αρνηθούμε, υπάρχει και μια τέτοια ομάδα. Ωραία. Επίσης, ακόμα ο Μύθερος έχει και τις εκδόσεις. Α, ναι. Που ευελπιστούμε. Πέρα από δύο βιβλία που έχουν βγει, το ένα τα γράμματα και ζαβολιές και το άλλο το Χριστούλη του ήλιου. Πού τα έχεις γράψει εσύ, να τα λέμε αυτά. Τα γράψω εγώ. Να έρθουν άνθρωποι που μαζί τους από το πρώτο στάδιο που η ιδέα μάλλον που έχει γεννηθεί στο χαρτί να φτάσει μέχρι και το βιβλίο. Ποιο είναι το μειονέκτημα των ανθρώπων που γράφουν είναι ότι σου γράφω το κείμενο, το δίνω στον εκδοτικό οίκο και είμαι μέχρι εκεί. Δεν έχει μπει στη διαδικασία να συζητήσει με τον εικονογράφο, στην επιμέλεια, να έρθει να το δουλέψει μαζί. Δηλαδή κάπου αποξενώνεται, δίνει την ιδέα. Από και από εκεί και πέρα, ναι, εμείς θέλουμε να φτάσει ο άνθρωπος που έχει σκεφτεί το παραμύθι ή την ιστορία, να περάσει από όλα τα στάδια και να το αγκαλιάσει ακριβώς. Να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Να, να ρωτήσω μια που λέμε για εκδόσεις και μετά θα μας πείτε εσείς, γιατί νομίζω ότι αναλύσαμε τα πάντα εδώ. Είναι καλό να μας πει και για το, πώς είπαμε, το πρόγραμμα. Το φτερό το άλογο. Εγώ θέλω να προσθέσω στις εκδόσεις ότι θα συμμετέχει ο συγγραφέας σε όλη τη γένεση του βιβλίου. Δεν θα είναι απλά εκείνος που γράψε το κείμενο και έφυγε από πάνω του. Θα βιώσει όλη την εξέλιξη δηλαδή. Που πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό. Εγώ το έδωσα το κείμενο από εκεί πέρα. Δεν με αφήνουν ούτε τον εικονογράφο. Πολύ διεκπαιρεωτικό, πολύ τεχνοκρατικό για ένα βιβλίο, για ένα παραμύθι. Φεύγει η μαγεία, αυτή η ολοκλήρωση. Έτσι. Και θέλουμε στο Μύθαρο αυτό να το βιώνει ο κάθε συγγραφέας που άρα, θα ήθελε τώρα, να έρθει σε εμάς. Πώς έχει έρθει, φαντάζομαι έχουν έρθει ήδη αρκετοί, έτσι. Έχουμε προτάσεις, ήδη τώρα τελειώνουμε ένα βιβλίο, πιστεύω, μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει βγει. Και να προχωρήσουμε και σε άλλα βιβλία. Υπάρχει κάποιο κόστος, αν θέλει κάποιος να έρθει να βγάλει ένα βιβλίο. Δεν σου λέω να πούμε το κόστος, αλλά ναι, υπάρχει ένα μέρος. Ένα προβληματισμό, ναι, πάντα. Ένα μέρος, ναι, ένα μέρος θα. Ένα μέρος λοιπόν ένα το πληρώνει ο συγγραφέας και ναι, να το περίπτει. Ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό είναι μια μέση λύση, γιατί άλλοι τους βάζουν όλο το ποσό να το. Ναι, και βέβαια όλα αυτά έχουν και συνέχεια. Και στις πωλήσεις μετά πάει αναλογικά. Δεν είναι αυτό το. Ναι. Ένα βγάζει συγγραφέα και 10. Ωραία, όχι να τα λέω. Δεν το έχουμε δει κάπως. Όχι τόσο σαν εκδόσεις.
Συνεργασία. Συνεργασία. Είναι ωραίο να με φαίνεται το κερδοσκοπικό, έτσι. Ναι. Ή τουλάχιστον είναι να είναι το τελευταίο ιεραρχικά. Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν είναι κερδοσκοπικό. Δηλαδή το μεράκι πιο πολύ έβαλε όλο αυτό. Παρά κανένα δεν έχει σκεφτεί εμπορικά. Λειτουργούμε με το αίσθημα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η εσωτερικότητα μα πάει από μόνη τη. Γι' αυτό να πάει μόνη του, ναι. Πείτε μα τώρα, κύριε Γραφή, γιατί. Εδώ έχουμε για λοιπόν, το φτερό το άλλο. Για κάτι άλλο θέλετε να πείτε εσείς από πλευρά σας, για το δικό σεμινάριο θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ναι, όχι, νομίζω δεν έχουμε ότι άνοιξα αρκετά πράγματα για το δικό μου σεμινάριο, για τον ενηλίκο. Τον ενηλίκο. Εγώ δεν κατάλαβα, αυτό λοιπόν το σεμινάριο που κάνετε είναι ενηλίκο. Είναι από... Από πότε μέχρι πότε, δεν το έχω. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ήταν η τρίτη σήμερα συνάντηση. Σήμερα, μάλιστα το πρωί. Είναι κάθε τρίτη πρωί. Αλλά και τρίτη απόγευμα θα μπορούσε να γίνει. Τι ώρες? 11 με 1 το πρωί και το απόγευμα θα είναι 6 με 8. Αν υπάρξει. Αλλά το πρωινό τμήμα δουλεύει. Ωραία, και έχει ξεκινήσει και αυτό θα πάει μέχρι πότε, μέχρι Μάρτιο, ας πούμε. Μέχρι Μάρτιο θα πάει. Και παραπάνω. Είναι το υλικό τέτοιο που είναι ανεξάντλητο, οπότε ναι. Τι έρχονται κυρίως εκπαιδευτικοί, γονείς, τι. Όχι, είναι εκπαιδευτικοί, όλες οι συμμετέχουσες είναι εκπαιδευτικοί. Είναι εκπαιδευτικοί, έτσι. Όχι όλες. Δημοτικού κυρίως φαντάζομαι. Έχει και δευτεροβάθμια. Και δευτεροβάθμια. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τη δευτεροβάθμια. Από φιλολόγους. Ναι, φέτο μιλάμε και για μύθους αρκετά. Πέρσι είχαμε σταθεί πιο πολύ σε παραμύθια, αλλά φέτο έχουμε μπει και σε μύθους, οπότε ο μύθος είναι πιο κοντινός στις μεγαλύτερες ηλικίες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι και κάποιος άλλος εκτός της εκπαίδευσης δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Το ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσο ακόμα και άσχετος να είσαι. Το αγαπάς έτσι όπως γίνεται, πετάει όλη η ώρα. Σε αγκαλιάζει. Ελευθερώνονται όλοι. Έχω παρατηρήσει όσοι άνθρωποι έχουν έρθει στην Ακαδημία Παραμυθιού, στο Μύθαρο, ελευθερώνονται έτσι δυνά. Να βλέπεις ότι όλοι χαλαρώνουν, όλοι ξεδιπλώνονται για οποιοδήποτε σεμινάριο δραστηριότητα. Ναι, τέλεια αυτό. Αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο. Ναι, γιατί αφήνονται να εκφραστούν. Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα έκφρασης πια και αφήνονται ελεύθερα να και έξω από ρόλους, από κοινωνικούς ρόλους. Γιατί εκφραζόμαστε, εκφραζόμαστε μέσα από τα προφίλ που υπηρετούμε. Ως εργαζόμενοι, ως φίλοι, ως διάφορες ιδιότητες. Ενώ όλα αυτά που κάνει ο Μύθαρος και η γραφή. Μιλάμε τώρα για τους ενήλικες. Ναι. Και η γραφή. Και η αφήγηση. Και η μελέτη. Είναι πράγματα που αφήνουν. Τον συμμετέχοντα και να φανταστεί και να εκφράσει αυτό που έχει φανταστεί και να εκφράσει αυτό που έχει νιώσει και να το καταγράψει, να το πλάσει έτσι, να το πλάσει αλλιώς. Είναι μια δημιουργική δουλειά και κάθε δημιουργική δουλειά νομίζω ότι είναι όμορφη και απελευθερώνει. Ναι. Όντως. Για πάμε λοιπόν το να διαβάζει, ναι. Με το θεροντάλογο, να πετάξουμε λίγο, δεν ξέρω να... Είστε έτοιμοι? Το φτερωτό άλογο είναι ένα ρώσικο παραμύθι που μας μιλάει για έναν αγαθούλη ήρωα ο οποίος έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια που είναι πιο έξυπνα από αυτόν. Αυτός ο καημένος δεν είναι τόσο έξυπνος. Το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να πηγαίνει να μαζεύει μανιτάρια στο δάσος. Όμως αυτός ο ήρωας καταφέρνει να εξημερώσει ένα φτερωτό άλογο που κατεβαίνει από τον ουρανό με πολύ μεγάλη θυμό και με καπνούς και φωτιές και τσαλαπατάει και κατατρώει τα σπαρτά του πατέρα, του πατέρα των παιδιών. Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί δεν καταφέρνουν να το δουν γιατί αποκοιμούνται εκεί που φυλάνε σκοπιά, ενώ ο μικρούλης βρίσκει τρόπους να μην αποκοιμηθεί και το βλέπει, το συλλαμβάνει και κάνει μια συμφωνία μαζί του. Το απελευθερώνει γιατί έχει συμφωνήσει μαζί του να τον βοηθήσει σε κάποια στιγμή που θα χρειαστεί και το φτερωτό άλογο κρατάει το λόγο του, παρόλο που τα αδέλφια του έχουν υποθέσει ότι δεν θα τον κρατούσε το λόγο του το φτερωτό άλογο που αφέθηκε ελεύθερο. Τον κρατάει το λόγο του και βοηθάει τον αγαθούλη ήρωα να κερδίσει το χέρι της πριγκίπισσας. Να, πάρα πολύ όμορφο.
Εδώ γίνεται μια διαλογή με τα παιδιά. Γίνεται μια διαλογή. Αυτό το παραμύθι μας δίνει τη δυνατότητα να εμπλακούν τα παιδιά. Να λειτουργήσουν και αυτά, ίσως και σε άλλο τέλος. Ναι. Δηλαδή, επειδή υπάρχει αυτό το παραμύθι, σημαίνει ότι. Είναι ρώσικο. Παραμένουν, να παραμένουν. Δίνεται η δυνατότητα σε πολλά σημεία του παραμύθι. Αυτό και διαλέξαμε αυτό το παραμύθι. Να παρέμουν τα παιδιά και έχει σημεία που μπορεί να ανεβάσει έτσι πάρα πολύ τη φαντασία τους, οπότε να συμμετέχουν και αυτά, να μην διστάζουν. Και βγαίνει πάρα πολύ δημιουργικό, έτσι, πολύ ζωντανό. Και εγώ θα ήθελα στο τέλος να πάρει το κάθε παιδί το φτερωτό του άλογο και να πετάξει όπου θέλει. Αυτά είναι. Ακόμα θα θέλω να πω. Ειδικά με την κίνηση, να συμβαίνει ό,τι πρέπει. Έχουμε για τις 22 Νοεμβρίου, θα έρθει ο κύριος Νικόλας Ανδρικόπουλος, ο οποίος έχει αναλάβει την εικονογράφηση, το σεμινάριο της εικονογράφησης, με ελεύθερη είσοδο, να παρουσιάσει κατά κάποιο τρόπο τη δουλειά του ή ένα μέρος, τέλος πάντων, αυτό που θα γίνουν στα σεμινάρια. Να έρθει ο κόσμος λίγο πιο κοντά σε αυτό που θα κάνει στην Ακαδημία Παραμυθιού. Πότε λοιπόν είναι αυτό? Και είναι 22 Νοεμβρίου, Σάββατο, στις 6 ώρα το απόγευμα. Χώρος, στο χώρο της Ακαδημίας. Στο χώρο της Ακαδημίας, θα πούμε διεύθυνση. Είναι Κηφισίας 180, στο κάτω Χαλάνδρη, κοντά στο Φάρο του Ψυχικού. Α, πολύ ωραία. Κεντρικό σημείο κιόλας. Κεντρικό σημείο. Πολύ ωραίος χώρος, τον έχω δει από κοντά, είναι πολύ ωραίος χώρος, όπως είναι και το site. Και σε πνέει. Δεν ξέρω αν θα θέλατε και το παραμύθι που έχει βγει, που βγήκε από τα παιδιά πέρσι από την ομάδα της γραφής παραμυθιού, αν θα θέλατε ένα μικρό απόσπασμα. Πολύ ευχαριστώ. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Δεν θα έχω το άλογο, θα το διηγηθούμε. Δεν ξέρω. Όχι, όχι. Θα χάσει, όχι. Απόσπασμα. Α, νόμιζα ότι λέγατε απόσπασμα, δεν κατάλαβα. Όχι, το απόσπασμα είναι. Και το παραμύθι λέγεται ο χορός των λέξεων. Ωραία. Ας βάλουμε μια. Θα βάλουμε ένα τρομπάκι, ένα κομματάκι από. Να βάλουμε ένα έτσι παιδικό. Για να δούμε και το. Ένα παιδικό. Αν δεν υποσχόμαι, γιατί είναι λίγο μυστήρια τα πράγματα εδώ. Εντάξει, προσπαθήσουμε. Αλλά από το τίτλο θα το σχεδιάσω, δηλαδή. Ναι, θα ναι, το... ναι, ναι. Αυτό δεν μπορεί να ακουστεί από το βίντεο. Η αφήγηση. Είμαστε έτοιμοι να διαβάσουμε, να ακούσουμε το απόσπασμά μας. Τώρα ακουγόμαστε, αλλά δεν, εντάξει, είμαστε, μπορούμε να το διαβάσουμε. Σας πέτυχα προετοιμαστές. Ναι, λίγο, μπορούμε να το ανοίξουμε. Θα το ανοίξουμε, θα το μεγαλώσουμε, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Θα παίζει και όλοι. Να ακουγόμαστε αφού βλέπεις. Το χάρτη που έβαλα. Από τα παιδιά, έτσι. Από τα παιδιά, από τα παιδιά. Ωραία. Λοιπόν. Για να το ακούσουμε. Μια στιγμή, όλα, μια στιγμή, δώστε μου λίγο χρόνο και θα κάνω ό,τι μπορώ. Και τώρα εξαρτάται και πώς παίζει και από εκεί. Ήχο δεν μπορώ να ακούσω παραπάνω, μπορούμε όμως να το διαβάσουμε. Το παραμύθι είναι ο χώρος των λέξεων. Το βάλουμε πιο πριν γιατί πέρασε η λέξη.
Είναι νύχτα σκοτάδι. Είναι νύχτα σκοτάδι. Ακούγεται και μουσική κάπως. Mm-hmm. Πού να φαντάζονταν οι καημένοι άνθρωποι όταν έπεφταν. Μια ιδέα έλαμψε στο μυαλό της Αθηνάς,
στο πράσινο τετράδιο του Μύθαρου βρισκόταν η λύση. Αμέσως να βρει τους φίλους της και να τους δείξει το πράσινο τετράδιο. Που έπαιζε με ένα βατράχι και μετά τη Μαρία, την Κωνσταντίνα, την Ειρήνη και τη Μαριά. Που ενθουσιάστηκαν με την ιδέα ότι θα ζούσαν οι μέρες παραμυθιού στην Ακαδημία. Τρέξτε στην Ακαδημία, γράψτε παραμύθια, σώστε τις λέξεις. Διαπιστώνοντας τη φοβερή δύναμη των λέξεων. Χρόνια αργότερα, κάποιοι είπαν πως ο λογάριθμος και οι αριθμόνες ζούσαν πλέον ειρηνικά μέσα στα βιβλία των μαθηματικών.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ και εγώ και για ύπνο κατευθείαν. Έχω γαλατάκι. Χαλαρώσαμε. Πόσα παιδιά? Απίστευτο. Ήταν γύρω στα 8 παιδιά. 8 παιδιά. Πώς συνεργάστηκαν τώρα 8 παιδιά? Και που ήταν και ηλικίες Τετάρτη, από Τετάρτη Δημοτικού έως και έκτη Δημοτικού. Πόσο καιρό τους πήρε τώρα αυτό? Ήταν όλη η χρονιά. Δηλαδή, ήτανε... όχι όλη η χρονιά, γιατί ξεκίνησα από το... Βάλε από το... Μετά τα Χριστούγεννα ουσιαστικά έδεσε πολλή ομάδα. Με την Χριστίνα Ταράτση, ναι, είπαμε. Ναι. Και δηλαδή τι έδινε ιδέες, έδινε λέξεις, πώς... Δεν ναι. έγινε απόλυτα, δεν έγινε έτσι άμεσα κατεύθυνση των παιδιών. Σωστά. Αλλά με διάφορες ιδέες που το κάθε παιδί εξέφραζε, σιγά σιγά χτίστηκε αυτό το παραμύθι. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια ήταν και ωραία φίλη σας. Το λέω γιατί ήταν και μικρή ηλικία, δεν ήταν γυμνασίου παιδιά. Ναι, με αυτό, αυτό το σημαντικό. Ναι. Γιατί έβγαινε μια πάρα πολύ έτσι. Τι ωραίο. Και πάρα, δηλαδή, όταν το κοιτούσα στην αρχή, λέω τι γίνεται τώρα όμως. Μήπως δεν συμπαθήσουν τα μαθηματικά, αλλά τι ωραία που το έδεσε μετά. Ναι. Αποκατέστησε την τάξη ότι. Ναι. Βρήκαν το χώρο τους, βρήκαν τον εαυτό τους και ζούσαν ελληνικά. Οπότε ούτε χωρίς λέξεις. Και... Μοιράσαν τα βασίλεια ούτε χωρίς λέξεις ούτε χωρίς αριθμούς. Αυτό ακριβώς. Συμβιβαστικό και συμφιλειωτικό. Η ομάδα τους έδωσε το. Όχι, όχι, τίποτα. Κατεύθυνση. Τίποτα. Η ομάδα. Τι ωραία. Λειτουργήσε πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί αριθμούς και λέξεις. Έτσι είναι η ζωή μας. Γεμάτη αριθμούς και λέξεις και νούμερα. Θα το βάλω στην τάξη αυτό οπωσδήποτε. Αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω που περνάτε στα δικαιώματα. Θα ήθελα πολύ να το δω τα παιδιά. Να, εντάξει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά που κάνετε και χαιρόμαστε πολύ έτσι που είχαμε την ευκαιρία να τα μοιραστείτε μαζί μας. Σα ευχαριστούμε πραγματικά που ήρθατε. Ταξιδέψαμε πολύ όμορφα. Ναι, και χαλαρώσαμε ωραία. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που θέλετε να πείτε τώρα έτσι να συμπληρώσετε. Όχι. Όχι. Να πούμε ότι μπορούν να μπουν στο www.academiaparamithiou.gr για όλες. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και καλωστημένο site, θα να το πω αυτό. Και με μια εξαιρετική εικονογράφηση που ταιριάζει πολύ με το παραμύθι. Και μάλιστα είδα τώρα ότι οι εικόνες από το site υπάρχουν και στο ίδιο το παραμύθι. Ναι, το ναι, οποίο ναι. μπορείτε να βρείτε επίσης στο site όταν μπείτε στις δραστηριότητες. Να πούμε έτσι, και κάτω το... χαμηλά. Να το ξαναδείτε, να το διαβάσετε, να το. Όλες τις δραστηριότητες που διηγηθείτε. Να πούμε ότι και το μάθημα της κυρίας Λεφραγή είναι κάθε Τρίτη 10 με 12, είπαμε. 11 με 1, συγγνώμη. 11 με 1 κάθε Τρίτη. Και η γραφή παραμυθιού για παιδιά είναι κάθε Παρασκευή στις 6 με 8. Κάθε Παρασκευή στις 6 με 8. Πολύ ωραία. Και ελπίζω να έρθουν όλα τα παιδιά να σας γνωρίσουν από κοντά. 22 Νοεμβρίου είναι με η μέρα ανοιχτή. Με τον κύριο Ανδρικόπουλο είναι η εικόνα συστήνεται. Να συστήθηκε. Μια πρόσκληση για εκπαιδευτικούς, όλες έτσι, για γονείς, για... Όλους που θέλουν να κρατήσουν το παιδί μέσα τους. Ναι, το παιδί μέσα τους και να έρθουν επαφή με το παραμύθι, με τη φαντασία, με την νοσταλγία σου για εμάς τους μεγάλους. Έτσι, ωραία. Πολύ και ευχαριστά. Με τη δημιουργικότητα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εμείς δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή. Πολύ όμορφα. Και ελπίζουμε να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή όταν έχετε και κάτι άλλο το νέο έτος. Είστε τόσο δημιουργικές και δύο και παραγωγικές άλλωστε που. Σίγουρα θα έχετε άλλα να μας πείτε σε λίγο καιρό. Καινούργια. Μακάρι. Με τον καινούργιο χρόνο. Έτσι. Με τον καινούργιο χρόνο. Να πει καλύτερο καινούργιο χρόνο να μας πει καινούργια παραμύθια γιατί πάλι τα μάθαμε. Έτσι. Τα εμπεδώσαμε. Από εμάς, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Μέχρι την επόμενη Τρίτη. Να ονειρεύεστε, αλλά να μην παραμυθιάζεστε. Και να αγαπάτε την τέχνη με κάθε τρόπο, σε κάθε τόπο. Να παραμυθοσκέφτεστε όμως. Σωστά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life.
for life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your